χρειάζονται 3 ημέρες να ψηθούν τα πιθάρια. Πριν το 1916 που έγινε ο αμαξητός δρόμος, αυτό το σπίτι που είμαστε μέσα, το μουσείο, ήταν από πάνω δώμα μεγάλο. Και ήταν η αγορά στην οποία μεταφέραν τα αγκία τους οι φινιώτες και ερχόντουσαν από την επαρχία Μπάφου και Λεμεσού για να ανταλλάξουν τα προϊόντα τους, λάδι, χαλούμια, αγκιές. Επίσης, επέρναν ορισμένα μικρά αγκία στα πανηγύρια, ειδικά στην Τροδίτισσα και Στόμοδος, οι γυναίκες, για να τα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά για παιχνίδι, τα μικρά κουζούδια. Εκουβαλούσαν τα και έρχονταν και λέγαν του να σου δώσω ένα σταμί να μου δώσεις μια νοντζιά λάδι. Ή να σου δώσω ένα σταμί, μια γκούμνα για να κάνεις το γάλα σου, το όξινο και να κάνεις τον τραχανά και να του δώσει το αντίτιμο σε άλλον είδος. Δηλαδή, σιτάρι, χαλούμια ή λάδι. Ένα πιθάρι με βάθος 130 εκατοστών και μεγίστη διάμετρο 140 εκατοστών χωρεί 7 γομάρια κρασί. Το κάθε γομάρι ισούται με 128 οκάδες, δηλαδή ένα τέτοιο πιθάρι χωρεί 896 οκάδες. Το πιθάρι, ο τρόπος της κατασκευής του, το μέγεθός του, η χρήση του, τα κέντρα παραγωγής, τα καμίνια των πιθαριών, όλα αυτά αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της παραδοσιακής κεραμικής. Οι στατιστικές αναφέρουν πως το 1973 το Φινί είχε 894 κατοίκους και 11 αγκιοπλάστριες και το 1982 676 κατοίκους και μόνο 3 αγκιοπλάστριες. Το 2000 είχε 445 κατοίκους και 3 αγκιοπλάστριες. Την Ελπίδα Σταύρου που γεννήθηκε το 1919. Τη Γιώτα Γεωργίου που γεννήθηκε το 1932. Και τη Σοφρονία Θεοδόρου, που γεννήθηκε το 1925. Και οι τρεις άρχισαν να μαθαίνουν την τέχνη γύρω στα 10 τους χρόνια. Θα μας μιλήσουν για την τεχνική της δουλειάς τους, τον καταμερισμό της εργασίας στην οικογένεια, την ειδική χρήση του κάθε αγκίου, τον τρόπο της διάθεσης των αγκίων, τα είδη που πολλούνταν σε συγκεκριμένα χωριά, για το ανταλλακτικό εμπόριο που γινόταν ακόμη στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Κύριε Σοφρονία, το χώμα σας, που πώς θα μου το φέρνεις? Έχει μια ειδική κάτω μακριά χωροβίνα και πάνω τη φέρνω. Το άλλο το χαμνό είναι κοντά. Είναι στην περιοχή του χωριού μας. Που μητσά, οι γονείς μας, είχα στη γαούρκα. Επιέννα στη σηκώνουν τον πρωί πολλά και κατεβαίνουν κάτω και οι βίνες, και ορισμένες βίνες κοντά και κάμαν τα περβόλια τώρα και χάθηκε. Και έρχονταν και το είχα πάνω μες πιο χτινά και φέρναν τα με το χτινό και κατεβάζαμε τα και εμείς βοηθούσαμε, κουπανίζαμε, δουλεύκαμε, το χώμα έφερναν το γονείς μας. Εκείνοι που το είχε, άμα έκαμε μια ζάμη, ήθελε να έρθει να πιάει ένα σταμνί, μια γκούζα. Παλιά έκαμες και μεγάλα αγκία. Συνέχεια μου έκαναμε μεγάλα. Και ο πατέρας μου είχε πιο γαούρκα, εφόρτωνε τα. Στα περίχωρα. Α, είναι βρέση, σολιά, ευρύχου, γαλάτα. Επέρνεν τα και πουλάν τα και έφερνε μας χαλούμια, λάδι, έκαναν κάτι κουρελούς μεγάλους και γεμώναμε τους χαλούμια, γεμώναμε τους λάδι, ποτίζαμε τους. Τούτα τα μεγάλα, τούτο το πιθάρι που είχαμε γράφει πάνω το όνομα σου. Έκαμε ο παππούς μου, πολύ, και ξεκίνησα και εγώ που τα εφόρουν το και το είχα και εγώ. Έβαλα και το όνομα μου, το λέει ο πατέρας. Είναι μόνο ο άντρας μου Θεοδόρος. Αυτό τον είναι ο πατέρας. Ήμουν ελεύθερη στους γονιούς μου, το καμάτο τον πιθάρκα. Είχαν πολλές γυναίκες που ξέραν και κάνουν πιθάρκα, που δοκιμάσαν να κάνουν. Όχι. Είχαμε μόνο 4 πιθαράες. Δεν έκαναν οι γυναίκες πιθάρκα. Οι γυναίκες ούλο σταμιά. Οι πιθαράες πάλι δεν έκαναν σταμιά. Όχι, μόνο πιθάρκα. Ούλον το Φινίν έκανα αγκιοπλαστική. Ήταν η δουλειά τους πεζούς.
Και άντρες και γυναίκες ή Οι άντρες ήταν... βοηθούσαν, έφερναν τα ξύλα, το χώμα, εκουπανίζαν. Βοηθούσαν το γυναικό του και κάνουν. Έκαναν τις πιο βαρετές δουλειές. Ναι. Αντζιά ξέραν να κάνουν. Όχι, αντζιά να κάνουν. Ούτε βοηθούσαν πάνω στο αγγείο καθόλου. Μόνο οι πιθαράες. Μόνο τις που κάνουν πιθάρια και είναι κάνουν τα μόνοι τους τα πιθάρια. Ναι, αλλά εκτός που εσέναν, κυρία Γιώτα, έκαμνα συγκιάλες γυναίκες έτσι στολισμένα, την ίδια εποχή που ξεκίνησες. Έκαμνε μια κουραλία και έκαμνε τα βρέα πολλά. Κουραλία. Εγώ τούτα τα πράγματα που βάλω, δεν είναι η κουραλία μου που τα είδα. Είστε σπίτι μου να πιάει πηγό να κάνει έναν καπνιστήρι από τούτα και είδα την Ιταλία στο έκαμε. Και έκαμε το έκαμε. Και τα κανούρκα έκαναν τα κουραλία. Έβγαλε σχέδια μόνη της, ήταν κάτι άλλο. Ήταν πολλά έξυπνη, είναι καπαστό τα πράγματα. Η μάμμα σου δεν έκαμνε με τα κανούρκα? Όχι, δεν έκαμνε. Δεν είχαν καιρό, έκαναν μεγάλα, δεν είχαν καιρό. Τα μάμμα αφήνε ούτε με να κάνω. Έπια μια φορά να κάνω ένα και μου σταμάτησε και έχουμε δουλειά. Μέσα στη γειτονιά μας του που την όσα σπίτια θωρείς έκαναν ούλες τα μια. Ούλες οι γυναίκες. Η μάμα μου είχε το καμίνι και καμίνιαζε κάθε μέρα. Όχι να πεις σήμερα είναι Κυριακή. Έρχονταν και λαλούσα σου την τάδε μέρα να καμίνιασες και ώρα. Μάνα μου μα έπιαν την ημέρα και είναι τάδε γενέ. Να μου φύγει στην τάδε μέρα. Την τάδε. Πιάνα σειράντες ημέρες. Πέντε καμίνια είχε το κονούλο. Αλλά η μάνα μου, επειδή έξερε και βάλε τα ζουλά, και ψήναμε τους τα ζουλά, θημερινώς από τη Λαμπράν, που επέρναν οι Λαμπρά, και αρκεύκαν οι γενέζους και καμινιάζαν, ως τον Οκτώβριο που ήταν να φτούν στην Τρίνη, καμινιάζαν το καμίνι καθημερινό, και αργία, και κυριακά, και ούλα. Ένα σταμάτα. Και που σπίτι τους ο καθένας είναι τέλος τέπουλα. Που το σπίτι τους, εγώ έφτασα αυτοκίνητα μες το χωρκόμα. Έφτασα αμάξια πρώτα. Είχα δυο χορκανοί μας, είχα σε δυο αμάξια. Με ξέρεις αμάξια που βάλουν χτινά μπροστά και τραβούν τα χτινά. Ναι. Και κουβαλούσαν τα και κουβαλήσαν και καθένας τα δικά του έπαιρναν τα στην πάφο. Έχουν παφίτες, έφερναν αναράες, έφερναν χαλούμια, έφερναν τραχανάες. Έφερναν ό,τι κουτσά, φάτσες. Και κάμναν ανταλλαγή με τα σταμιά και παίρναν. Φτώναν τα στα όχι κάτω και πιέναν. Επαίρναν οι χορκανοί μας και παίρναν στα χορκά. Και εγώ έπια πολλές φορές. Ως την Αναρίτα έπια και πήρα στα μια. Η Αναρίτα, ξέρεις που είναι σπάφη. Το τρίτο κέντρο αγγειοπλαστικής είναι τα Καμινάρια. Ορεινό χωριό της περιοχής Μαραθάσας, πολύ κοντά στον Αγίο Δημήτριο. Τα Καμινάρια πήραν το όνομά τους από τα πολλά μικρά καμίνια που υπήρχαν στο χωριό για την παραγωγή της ρητίνης από τα πεύκα. Άλλοι αποδίδουν την ονομασία στα μικρά καμίνια για το ψήσιμο των τούβλων. Η τέχνη της κεραμικής λέγεται πως έφτασε στο χωριό γύρω στα 1910 από τον Άγιο Δημήτριο. Το χωριό αυτό, όπως και ο Άγιος Δημήτριος και το Φινί, διαθέτει και τις τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της κεραμικής. Κατάλληλο κόκκινο χώμα, νερό και ξυλία. Τον Αύγουστο του 1999, η ερασιτεχνική μηχανή ενός φοιτητή κατέγραψε το τελευταίο καμίνιασμα της Αυγής, της τελευταίας κουτσαντζίνας του χωριού. Ο Δημήτρης Πιτσιλίδης, σύζυγος της Αυγής, ο οδηγός του λεωφορείου του χωριού, διαδραμάτισε ένα σημαντικό ρόλο στη διάθεση των αγγείων στα πανηγύρια. Επιέναμε... Κυριακή της Ελιάς. Κυριακή της Ελιάς. Επιέναμε πολλές φορές ακόμα και το Σάββατο του Λαζάρου στο χτήμα. Εξεκινήσαμε μετέπειτα, ήρθαμε τις 3 του Μαΐου, επιέναμε στην Αγία Μαύρη στο Κιλάν. 21 Μαΐου Κωνσταντίνου και Ελένη στη Τσάδα. 29 Ιουνίου το Παναήριν της Έζουσα στη Χούλου και το Παναήριν του Κρομίδα στη Γιόλου. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία στο Κτήμα. 26 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου. 27 Ιουλίου του Αγίου Παντελεήμονα στη Μύρτου. 6 Αυγούστου του Σωτήρος στο Βουνί και στο Κυλάνι. 15 Αυγούστου της Παναγίας στην Τροοδίτισσα και στη Χρυσορογιάτισσα. 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος.